Περίπου σχετικό με το επόμενο θέμα μας αυτό. Θα σου δείξω μια φωτογραφία τώρα, να σου βάλω ένα quiz. Δείξτε τη φωτογραφία, παρακαλώ, της καγκελαρίου. Όπα. Quiz, λοιπόν. Τι της είπανε της Μέρκελ και έχει αυτό το... Την έχει ξαναδεί έτσι? Όχι, τόσο άκακη, τόσο αθώα, τόσο γλυκιά, τόσο... Τι με κοιτάς, τι με κοιτάς. Τι της είπανε, τι μπορεί να φανταστείς ότι της είπανε? Είναι από τον αγώνα με τη Γερμανία που πήγε να τον παρακολουθήσει. Ποιο αγώνα με τη Γερμανία, τον τελικό? Όχι τον τελικό, τον προτελικό, τον ημιτελικό. Τι της είπανε? Κάτι για σένα της είπανε, γι' αυτό έχει αυτό το ξελιγωμένο ύφος. Άσε με, μωρέ, καημένο. Δεν το πιστεύεις, Πάντως έχει διαφορά, μπορείς να την πεις έως και χαριτωμένη και γλυκιά. Δεν είναι, την έχεις ξαναδεί, έτσι μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι. Ναι, βέβαια. Την πέτυχε ο φωτογράφος. Κοίταξε να δεις τι ύφος έχει εδώ αυτή. Λες τώρα όταν ήταν ερωτευμένη αυτή να κοίταγε στον άλλον. Μήπως είναι και τώρα ερωτευμένη με εμάς? Όχι, ρε, με εμάς. Λοιπόν, στις ίδιες εξέδρες εκεί, εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα, στις ίδιες εξέδρες, κοντά της, κάπου δίπλα της, ήταν και ο κύριος Πυλάβιος, ο δικός μας, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Σοφοκλής Πυλάβιος, ο οποίος είδε στο τηλέφωνο, μήπως μας πήγαν να παρασκήνουν, αλλά δεν τον έχουμε για αυτό. Όχι, όμως, για τη Μέρκελ, όπως και το Γιάννη Θιακό. Έχουμε μια φοβερή επιτυχία, τρομερή επιτυχία από την Εθνική Ομάδα Νέων Ποδοσφαίρου, κάτω από τα 19, μάλιστα, η οποία αστεία-αστεία έφτασε στους ημιτελικούς. Στους τέσσερις. Και πάμε για πρωτάθλημα. Μπράβο στα παιδιά. Καλημέρα και στους δύο. Γιάννη Θιακέ και κύριε Πυλάβιε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Καμπουράκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς ήσασταν εκεί τώρα, για να τελειώσουμε το προηγούμενο θέμα, ήσασταν εκεί με τη Μέρκελ κοντά? Τα έχουμε πει, κύριε Οικονομέα, αυτά. Ναι, ήμασταν κοντά, κάτσαμε. Ήταν τόσο γλυκιά όντως? Ήταν τόσο γλυκιά όντως ή ήταν ένα παιχνίδι του φακού? Δεν το γνωρίζω, τι να σας πω. Δεν το γνωρίζω, δεν την είδα κάτι τέτοιο. Είναι προσεκτικός. Τώρα, συγγνώμη, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Για πες μας περισσότερα, κερδίσαμε τους Πορτογάλους. Είχαμε μια τεράστια επιτυχία και το πιο σημαντικό, Γιώργο και Δημήτρη, είναι ότι αποδεικνύεται ότι η εθνική ομάδα νέων, παιδών, ελπίδων έχει μια απίστευτη συνέπεια, όπως και ανδρών, στις μεγάλες διοργανώσεις. Κερδίσαμε τους Πορτογάλους χθες, στην προημιτελική φάση, στη φάση των ομίλων ουσιαστικά. Θέλαμε μόνο νίκη και κερδίσαμε 3-2 στην Εστονία, εκεί όπου γίνεται η τελική φάση, η under 19, δηλαδή για ποδοσφαιριστές κάτω των 19 ετών. Θέλαμε μόνο νίκη, έτσι. Θέλαμε μόνο νίκη και αυτό είναι το περίεργο. Γι' αυτό εμένα μου έρχονται στο μυαλό πολλά. Θα συμφωνήσει και ο πρόεδρος αντίστοιχα με το παιχνίδι που ήθελε η εθνική μας ομάδα στον όμιλο, στο Euro, πριν από μερικές εβδομάδες στην Πολωνία, τότε που παίζαμε τη Ρωσία. Δηλαδή, οι Ρώσοι όπως και οι Πορτογάλοι χθες πηγαίναν για δύο αποτελέσματα, αλλά τελικά η εθνική ομάδα που πήγαινε μόνο για ένα, για την νίκη τα κατάφερε με 3-2 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Είναι στις 4 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη σε αυτή την ηλικία. Για ποδοσφαιριστές όπου πραγματικά νομίζω ότι συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, να δίνουν χαρά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αν μη τι άλλο να ανεβάζουν πολύ, μα πάρα πολύ, το όνομά τους στο ποδοσφαιρικό κομματικό. Ποιοι άλλοι είναι, ρε παιδιά, είναι οι Ισπανοί και ποιοι άλλοι? Αυτή τη στιγμή στην τελική φάση είναι η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία και εμείς. Άρα αν κερδίσουμε την Ισπανία... Όχι, αν κερδίσουμε την Αγγλία... Θα υπάρχει ένας από Γαλλία-Αγγλία εναντίον μας. Πάμε στον τελικό και πρέπει να σας πω ότι όταν αυτή η εθνική ομάδα είχε εξασφαλίσει την πρόκριση, ήμασταν στην Αυστρία, ήταν τέλη Μαΐου, ήταν και ο πρόεδρος εκεί, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήμασταν στην Αυστρία στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας των ανδρών που ετοιμαζόμασταν για το Euro και την Πολωνία. Και θυμάμαι ότι είχαμε ένα διάλογο με τον κύριο Πυλάβιο και μου έλεγε για αυτή την απίστευτη συνέπεια που δείχνουν οι μικρές εθνικές ομάδες. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Έτσι είναι, αλλά και αυτή η ομάδα να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει από τους παιδες με τον Λεωνίδα τον Βόκολο, τώρα την έχει ο Κώστας ο Τσάνας. Νομίζω ότι δείχνει μια πολύ μεγάλη συνέπεια, έχει πάρα πολύ ταλέντο η ομάδα. Αυτό που δεν είπατε, κύριε Θιακέ, είναι ότι η ομάδα αυτή, ο πρώτος της στόχος ήταν να περάσει στο παγκόσμιο κύπελο του χρόνου που θα γίνει στην Τουρκία, under 20 βέβαια, ναι, που θα έχει περάσει ακόμα ένας χρόνος, γίνεται το παγκόσμιο κύπελο. Και οι 6 πρώτες ομάδες από τις 8 θα πέρναγαν στο κύπελο αυτό. Περάσαμε λοιπόν. Και περάσαμε βέβαια. Αλλά τώρα πάμε πιο ψηλά. Μπήκαμε στους 4 της Ευρώπης. Και γιατί όχι να πάμε και στον τελικό? Ναι, έχουμε ελπίδες να πάμε στον τελικό. Πώς είναι οι άλλες ομάδες, τι εικόνα έχετε? Κοιτάξτε, όλες οι ομάδες είναι καλές. Οι Ισπανοί μας κέρδισαν 2-1 με ένα κακό ημίχρονο που είχαμε, αλλά μετά τους παίξαμε τελείως τα ίσια.
Τους Εστονούς τους κερδίσαμε πολύ άνετα, βέβαια ήταν πιο αδύναμοι, αλλά και στους Πορτογάλους. Δυστυχώς αυτό το παιχνίδι δεν μπορέσαμε να το δούμε, διότι το Eurosport που δείχνει τα μάτς επέλεξε να δείξει το άλλο παιχνίδι Ισπανία-Εστονία. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε. Τι κακό είναι και αυτό, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να δούμε τώρα. Κάναμε μια νίκη φοβερή πριν από 4 και δεν έχουμε τον αγώνα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι θέμα τα οικονομικά, κύριε Οικονομέ. Εσείς τα ξέρετε. Το Μέγκα στηρίζει πάρα πολύ την εθνική μας. Θα τη στηρίξει ακόμα 2 χρόνια μέχρι να πάμε και στο Μουντιάλ του 2014. Τη στηρίζουμε γιατί μας έχει ευαισθητοποιήσει ο Θυακός όλους και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Μας κάνει πτήση εγκεφάλου κάθε μέρα. Θέλουμε όλοι μια έμπνευση. Πάντως, ναι. επειδή μιλάτε για την οικονομική κρίση, νομίζω ότι ο πρόεδρος το ξέρει καλύτερα, θα συμφωνήσει ότι αν μη τι άλλο, αν αυτά τα παιδιά σήμερα, αυτοί, ο Μαυρίας, ο Καπίν, ο Κατίδης, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, παιδιά δηλαδή που είναι ο Κουρμπέλης, ο Σταφυλίδης, παιδιά που απαρτίζουν αυτή την εθνική ομάδα των νέων, έχουν αν μη τι άλλο και παραστάσεις, γιατί ταλέντο είχαν από μικροί. Πολύ έχουν σωστή... παραστάσεις γιατί αυτή η οικονομική συγκυρία γεννάει, είναι αυτό που λέτε καμιά φορά και εσείς οι δύο, Γιώργο και Δημήτρη, τα πρωινά, γεννάει και ευκαιρίες. Και αυτά τα παιδιά πήραν παραστάσεις στις ομάδες τους, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Αθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Καλά το λες. Καθεξής, έτσι, γιατί έτσι, πολύ απλά ακριβώς, οι πρόεδροι αναγκαστικά έκαναν στροφή στα Ελληνόπουλα. Έκαναν στροφή στα Ελληνόπουλα με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά που είχαν ταλέντο να έχουν και παραστάσεις. Σε σύγκριση με όλες τις προηγούμενες ομάδες νέων ή ελπίδων που πήγαιναν πάντα στην τελική φάση. Γιατί και το 2007 η παρέα του Νίνη, του Παπασταθόπουλου και του Μήτρογλου είχε ξαναπάει στην τελική φάση και μάλιστα χάσαμε στο τελικό στις λεπτομέρειες από την Ισπανία. Τότε είχε πάρα πολύ ταλέντο, δεν είχε όμως την ευκαιρία οι ποδοσφαιριστές πλην 2-3 εξαιρέσεων να παίζουν βασική στις ομάδες τους. Ναι. Τώρα, ενώ τώρα δεν έχουν να πάρουν ξένους παίχτες και τα λοιπά και βάζουν τους πιτσιρικάς μας. Πάντως, τώρα, πάντως, κρίση, κάτι γίνεται. Πάντως αν ήμουν διαιτητής στη ΑΚΕ, θα σου έβγαζα κίτρινη κάρτα, θα σου στήριζα φάουλ τώρα εις βάρος σου. Διότι αν έβαζες γκολ εσύ, όποτε βάζεις γκολ εσύ, που βάζεις με κάτι ωραία συνέντευξη που παίρνεις ή ο Πιλάβιος με κάτι επιτυχίες που έχει, το αναφέρουμε. Εσύ τα παιδιά που βάλαν τα γκολ εχθές δεν τα ανέφερες. Έχει βάλει 2 γκολ. Θα τα αναφέρω εγώ λοιπόν. Είναι 2 γκολ ο Κατίδης και ένα ο Γανιώτας. Ο Γανιώτας, ναι. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι αν θέλετε να κρατήσουμε. Δεν θέλει να δικήσει κανέναν τώρα. Αν το έχει από τη μούρη τον άνθρωπο. Ναι, ναι. Αν θέλετε να κρατήσουμε κάτι από τα γκολ, να σας πω και το άλλο λοιπόν. Ότι εμείς γενικά στην Ευρώπη μας θεωρούν ότι έχουμε ένα μοντέλο αμυντικογενές και γενικά. Το γκολ σε 3 αγώνες βάλαμε. Ότι παράγουμε, μπράβο πρόεδρε, ότι παράγουμε γενικά αμυντικό ποδόσφαιρο και γενικά αμυντικογενείς ποδοσφαιριστές. Πόσα γκολ βάλαμε, κύριε Πιλάβη? 8 γκολ σε 3 αγώνες. Έχουμε την καλύτερη επίθεση μαζί με την Πορτογαλία που χθες αποχαιρέτησε στη διοργάνωση. Και αυτό το λέω έτσι για να δούμε ότι τελικά βγάζουμε και πιο επιθετικούς παίκτες, πιο δημιουργικούς. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια πολύ ευχαριστητής, με πολύ χαρά τη μεταφέρουμε. Τελικά την Πορτογάλη, ο κακός τους δαίμονας είμαστε. Τους στείλαμε σπίτι τους. Μα μια ζωή χάσαμε από εμάς. Πελάτες. Ναι. Πελάτες. Πελάτες. Δεν είναι σωστό να λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστό να λέμε αυτά τα πράγματα γιατί η Πορτογαλία είναι μεγάλη δύναμη και. Πρόεδρε, εσύ τώρα είσαι θεσμικός και πρέπει να τα λες. Εμένα, άσε με να λέω ότι θέλω τώρα, καημένε. Ναι. Άμα δεν βομολογήσω και λίγο τώρα που κερδίζουμε, πότε θα βομολογήσω? Άμα χάνουμε. Βέβαια, άμα χάνουμε. Γιατί άμα κερδίζουμε, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Έτσι. Αλλά είμαστε σεμνοί και ταπεινοί. Ο πρόεδρος μιλάει πιο σοβαρά από σένα. Πιο σοβαρός, γι' αυτό είναι πρόεδρος. Εγώ τι είμαι? Ναι, ένα τίποτα. Ένα τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και μακάρι να πάνε τα παιδιά καλά. Και για αυτούς και για τη χώρα. Γιάννη, ο πρόεδρος, ο κ. Πιλάβιος, τη στηρίζει την εθνική, τη βοηθάει? Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον πρόεδρο. Θα βρεθούμε, πρόεδρε, στην Εσθονία στο παιχνίδι με την Αγγλία? Θα βρεθούμε, Γιάννη. Θα δώσουμε το παρόν. Εντάξει, έρχεται και ουρλή, γι' αυτό το ρωτάω. Άρα λοιπόν την Παρασκευή το πρωί κλείνουμε ραντεβού εδώ, αν πάρουμε την πρόκληση στο τελικό, μαζί με τον πρόεδρο που θα έχει ζήσει και το παιχνίδι από κοντά. Ωραία, αυτό προσκλήθηκε ο Θυακός. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, μην του δίνεις αέρα. Εγώ. Μου λες ότι τον πιάνω από τα μούτρα, διότι ορίστε, τώρα την Παρασκευή λοιπόν. Μας έκλεισε καινούργιο ραντεβού εδώ. Πού, α, εδώ το κλείσε. Ναι, εδώ δεν μπορεί να τον παρακολούθησε. Στην Παρασκευή το πρωί πήγα εδώ. Νόμιζα ότι ήταν στο γήπεδο. Α, την Παρασκευή το πρωί εδώ. Άλλο τίποτα, Γιάννη? Αν έχουμε περάσει τον τελικό, Δημήτρη μου. Αν έχουμε περάσει τον τελικό. Εντάξει. Ναι. Να μας βρεις και εκείνη τη φύλαθρο που είχαμε βάλει προχτές, για να πάμε όλοι μας να δούμε τον αγώνα. Έλα, λοιπόν. Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Έχουμε ανάγκη και από κάποια είδηση. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα.